Στο θέατρο, ταυτισμένη με το θέατρο Πόρτα, στο οποίο τη συνάντησε η Μαρία Κοκολάκη και κάνανε μια πολύ ωραία συνέντευξη. Τι η Ξένια Καλογεροπούλου μιλάει εύκολα και για όλα πολύ απλά. Δηλαδή μίλησε και για τις ελληνικές ταινίες που αναβιώνουν στο θέατρο, για αυτή την τάση και πώς το βλέπει η ίδια, για το βιβλίο που στιγμάτισε τη ζωή της και αφορούσε τον άντρα της, το Γράμμα στον Κωστή, και πόσο ήταν μοιραίο αυτό το βιβλίο, και το εξηγεί η ίδια γιατί ήταν μοιραίο στη φάση της ζωής της που το έγραψε, και φυσικά ως μια πολύ ενεργή γυναίκα και ζωντανή, εξηγεί τη σχέση της με τη γυμναστική πιλάτες και πόσο πολύ την έχει βοηθήσει. Πώς πήρατε την απόφαση να δημιουργήσετε το δικό σας θέατρο? Το πρόβλημά μου ήταν κυρίως οι παραστάσεις για παιδιά, γιατί ήταν πάντα φιλοξενούμενα σε κάποια θέατρα. Τότε είχα και μια ευκαιρία, γιατί ο πατέρας μου είχε αφήσει μισό σπίτι που ήταν κάποια χρήματα που μπορούσα να πάρω ένα διαμέρισμα, αλλά προτιμούσα να πάρω ένα θέατρο το οποίο ήταν λίγο τρελό. Αλλά τελικά δεν ήταν τόσο τρελό, γιατί αυτό ήταν σινεμά και το πουλούσανε πάρα πολύ φθηνά. Στο βιβλίο, ποιο ήταν αυτό που γράψατε? Κοίταξε τώρα. Τα βιβλία, τα πρώτα που εκδόθηκαν ήταν θεατρικά έργα που είχα γράψει. Βιβλία μετά ήταν παράλληλα. Δηλαδή ήταν το Γράμμα στον Κωστή που έγραψα όταν έχασα τον άντρα μου, γιατί ήθελα να του μιλάω και το έγραφε και κάνα δύο χρόνια. Εσείς βλέπετε στην τηλεόραση αν παίξει καμιά παλιά ελληνική ταινία με εσάς ή τα αποφεύγετε? Μπορεί να δω 2-3 πλάνα και μετά πάω αλλού. Ναι, δεν θέλετε? Τις έχω δει και δεν με ενδιαφέρει πια και πάρα πολύ. Είστε υπέρ του να ανεβαίνουν παλιές ελληνικές ταινίες στο θεατρικό σανίδι τώρα? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν ξέρω γιατί γίνεται. Από αμηχανία, για λόγους εμπορικούς. Όχι, μου φαίνεται λίγο γελίο. Αν σας έλεγαν ότι θα παίξει κάποιο το ρόλο σας? Ας το κάνουν. Δεν με αφορά. Θα το πάτε να το δείτε? Δεν νομίζω, όχι. Θα βαριέμαι δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Έχετε ελεύθερο χρόνο για εσάς? Ξέρω ότι κάνετε πιλάτες. Κάνω πιλάτες όταν προλαβαίνω. Πόσες φορές πηγαίνετε τη βδομάδα? Τίποτε. 2 φορές τη βδομάδα. Τίποτε, μια χαρά είναι. Ναι, όταν πηγαίνω όμως. 3 ώρες είναι. Ναι. Μ' αρέσει, μου κάνει πάρα πολύ καλό. Πηγαίνω από το 2000 εγώ, πολλά χρόνια. Σας βοήθησε το Γράμμα στον Κωστή να, και ψυχολογικά να βγάλετε τα πράγματα από μέσα σας? Πάρα πολύ. Ήταν μια σωτηρία αυτό το βιβλίο. Και ήταν και πολύ περίεργο, γιατί τότε ήμουν πάρα πολύ χρεωμένη και άφραγγη και το βιβλίο αυτό έβγαλε και χρήματα. Και ήταν σαν να μου έκανε δώρο ο Κωστής. Θεωρείτε ότι μπορεί κάποιος κάπου να άκουγε αυτά που γράφατε? Μακάρι να το πίστευα. Εγώ του μιλάω, αλλά αυτός δεν θα μ' ακούει. Του μιλάτε ακόμα? Ναι, τυχαίνει να του μιλάω. Σήμερα εκεί που περπατούσα στον δρόμο, κάπου κάτι του μίλησα και δυνατά, μάλιστα. Δεν ξέρω, μου έρχεται, ναι. Εξαιρετική. Πολύ άνθρωπο. Θέλω να πάω.